Τώρα, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο και με την κλινική ψυχολόγο και παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, τη φίλη μου, για το θέμα αυτό. Καλησπέρα, κυρία Καπάτου. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τρεις σας. Καλησπέρα σας. Αλεξάνδρα μου, μιλάμε στο ελληνικό, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ποια σχέση δημιουργείται μεταξύ των παιδιών σε μια τέτοια δομή και των ανθρώπων τα οποία εννοείται πρέπει να τα φροντίσουν? Σχέση αγάπης, σχέση μίσους, σχέση υποταγής. Το λέω γιατί αυτό? Διότι ο παπά Αντώνης στην πρώτη του δικαιολόγηση των πράξεων είπε ότι το κάνανε παιδιά που μας αντιπαθούν, μας μισούν, γιατί αποκαταστήσαμε τους γονείς τους που δεν είχαν. Όλα αυτά είναι θέματα που μας προβληματίζουν πραγματικά πάρα πολύ και μας έχουν καταθλίψει, ειλικρινά το λέω αυτό, και απογοητεύσει. Τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται συνήθως στις δομές είναι παιδιά από διάφορα οικογενειακά ευάλωτα περιβάλλοντα κυρίως. Και αυτό θα πρέπει να σταθούμε. Πολλές φορές με προβλήματα συμπεριφοράς, με δυσκολίες που μπορεί να τα έχουν οι γονείς τους εγκαταλείψει, μπορεί να έχουν γνωρίσει πολλές δυσκολίες στο μεγάλωμά τους, αλλά παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη από φροντίδα, από αγάπη, από ενδιαφέρον, από προσοχή, από προσπάθεια να αλλάξουν πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς ή άλλου είδους προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν, και εκεί θα πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ. Μέσα σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια τη μεγάλη υπάρχουν ενδεχομένως παιδιά τα οποία είναι θυμωμένα από αυτά τα οποία βιώνουν. Και τώρα υπάρχει πιθανότητα κάποια από αυτά τα παιδιά να ξεσπάσουν και να μιλήσουν για αυτές τις ανεπίτρεπτες πρακτικές τις οποίες έχουν βιώσει. Για μένα προσωπικά δεν αποτελεί δικαιολογία καμία, και το λέω πραγματικά ειλικρινά και ευθαρσώς, να υφίστανται παιδιά τέτοιου είδους βασανισμός. Γιατί δεν είναι μόνο οι σεξουαλικές κακοποιήσεις. Διάβασα και για σωματική κακοποίηση. Διάβασα για λεκτική υποτίμηση. Διάβασα και ενημερώθηκα και για άλλου είδους συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με τιμωρία, σωματική τιμωρία και περιορισμούς. Αυτά πραγματικά δεν συνάδουν ποτέ σε καμία περίπτωση με το υποκατάστατο μοντέλο οικογένειας που θέλει να προσφέρει μία δομή. Και δεν συζητώ για τη συγκεκριμένη, συζητώ γενικότερα. Ότι όμως υπάρχουν πολλού ειδών συμπεριφορές, Κώστα και αγαπητοί μας φίλοι, είναι γεγονός. Και συμπεριφορές δύσκολες που απαιτούν εξειδικευμένη διαχείριση, εξειδικευμένους χειρισμούς. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι ήταν, λέει, ο παπάς Αντώνης, μια πρεσβυτέρα και τρεις πρώην τρόφιμοι του Ιδρύματος, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν αναλάβει την διαχείριση των παιδιών. Παιδιών ποιών? Παιδιών προβληματικών οικογενειών που κουβαλάνε τα ίδια προβλήματα. Και αναρωτιέμαι ότι είναι δυνατόν άσχετοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν μία εκπαίδευση σχετική, όπως εσύ, ας πούμε, που είσαι μία παιδοψυχολόγος και ξέρεις να συμπεριφερθείς ένα παιδί με προβλήματα. Είναι δυνατόν άσχετοι άνθρωποι να υποπτεύουν, γιατί δεν είναι μόνο στην κύβωτό του κόσμου, είσαι πάρα πολλές τέτοιες δομές που γίνεται. Τι γίνεται λοιπόν? Με προβληματίζει και εμένα ιδιαίτερως. Δεν γνωρίζω το σύστημα που λειτουργούσαν οι συγκεκριμένοι, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε εποπτεία από ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχιάτρους, ψυχιάτρους αν είναι τα παιδιά ενήλικα. Δηλαδή οπωσδήποτε χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί και θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να εποπτεύσουν και να εκπαιδεύσουν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν την καθημερινή φροντίδα των παιδιών σε συστηματική βάση. Επίσης να αναφέρω ότι πολλά παιδιά μπορεί να χρήζουν βοήθεια σε συστηματική βάση. Γιατί δεν είναι μόνο η υποπτία, είναι ότι τα παιδιά μπορεί να θέλουν θεραπεία, να έχουν ανάγκη. Θεραπείες συμπεριφοράς, άνθρωπους θεραπείες. Κάποια από αυτά μπορεί να χρειάζονται και φαρμακευτική υποστήριξη, βέβαια, γιατί έχουν διάφορων ειδών συμπεριφορές. Βέβαια, όχι όλα όμως. Δουλεύουν εκεί και κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί και κάτι τέτοιες περιπτώσεις, αλλά ουσιαστικά την διοίκηση αυτών των δομών την έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ούτε μία σχέση έχουν με παιδαγωγική και γνώση των προβλημάτων των παιδιών. Πραγματικά δεν ξέρω πόσοι δουλεύουν, αλλά όταν έχεις τέτοιου είδους δομές είναι απαραίτητο, γιατί η δομή αυτή, εκτός από τη φιλοξενία,
υποτίθεται ότι πρέπει να παράσχει έργο. Και όταν λέμε έργο, στην ψυχική ισορροπία των παιδιών αυτών που έχουν, είναι τραυματισμένα από πιθανά οικογενειακά περιβάλλοντα και από εμπειρίες οι οποίες είναι τραυματικές για τα ίδια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα το φέρουν στη δομή τη συμπεριφορά τους. Άρα λοιπόν είναι πέρα από αναγκαίο να υπάρχουν άνθρωποι να βοηθήσουν εκεί, εξειδικευμένοι όμως και επιμένω σε αυτό. Εφόσον υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, είναι ένας σημαντικός κρίκος αυτής της αλυσίδας. Αλλά δεν είναι αρκετός όμως. Χρειάζονται και άλλες ειδικότητες σε συστηματική βάση και οι οποίες θα εποπτεύουν, θα βοηθούν και ενδεχομένως να έχουν αναλάβει και θεραπευτικό ρόλο σε όλο αυτό. Μάλιστα. Το θέμα τώρα είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτές τις ΜΚΟ και, στις δομές αυτές από κάποια αρχή, κάποιο κρατικό θεσμό, να πηγαίνουν κάθε τόσο, να βλέπουν τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Και όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, αλλά και ουσιαστικά περισσότερο στο θέμα της συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά. Είναι γεγονός αυτό, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι, ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση όλο αυτό το οποίο έχει ανακύψει. Και παλιότερα είχαμε πάλι με τις ΜΚΟ για οικονομικές ατασταλίες. Τώρα εδώ πέρα έχουμε για ουσιαστικά και πολύ σοβαρά ζητήματα. Πέρα από των οικονομικών, έχουμε για τις ανθρώπινες ζωές, για παιδιά. Είναι η μέρα του παιδιού. Μιλάμε για δικαιώματα παιδιών τα οποία έχουν καταπατηθεί κατάφορα με οποιονδήποτε τρόπο. Και ξέρετε, εγώ δεν θα υποστηρίξω αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ένα τσουνάμι τέτοιων καταγγελιών και το οποίο ερευνάται, βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και ούτε είμαστε εδώ να καταδικάσουμε, αλλά συζητάμε για την αναγκαιότητα να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά τα παιδιά και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και να μην καταπατώνται τα δικαιώματα των παιδιών. Διότι δυστυχώς καταπατώνται κατάφορα. Και τον τελευταίο καιρό το βλέπουμε συνεχώς αυτό. Είπες πολύ ωραία στην αρχή και για την υπόθεση Κολονού. Χρειάζεται προσοχή, πολύ προσοχή. Και τώρα εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στις δομές και εθελοντικά και δίνουν την ψυχή τους, αλλά και επαγγελματίες πολύ. Έτσι και έχουν βοηθήσει πολλά παιδιά. Υπάρχει καλή πλευρά. Υπάρχει και καλή πλευρά. Βεβαίως υπάρχει καλή πλευρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.